Που πρόκειται από μια συναρπαστική εμφάνιση και ρεκόρ rebound με 17 στο μάτι με τον Πολωσό. Καλά το πρώτο. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά το Ρέθυμνο έχει 1 στα 9. Μαυροειδής 11-2. Η Κερόλ και πιάστα. Αλλά η Άγκη έχει την απάντηση. Με τον είμαστε μαζί με τον συνεργάτη του Νίκο Βαϊτόλα, τον Σταύρο Μικονιάτη. Κύριε Μικονιάτη, έχετε δημιουργήσει αρκετά. Τι όλων, μεταξύ όλων των παίκτων. Όχι μόνο του Ρεθύμνου δηλαδή. Ο μόνος με διψήφιο. Ουκίτ! Θα γίνει και αυτό. Μια μήνα που δεν την ανακάλυψε, αλλά την προώθησε και την εξέλιξε πάρα πολύ στη δεκαετία του 70, του 60 και του 70. Το σκοράρει Ουκίτ στο UCLA. Δεν έχει, δεν παίρνει. Καταφωνεί ο Γιαννόπουλος, θα κοπεί από τον Μαυροειδή. Ουκίτς για το Μαυροειδή, 4-4 του στην τρίτη περίοδο και αμέσως θα στους 12 και 4 στην πρώτη. Και είναι λογικό να τον ταΐζουν οι συμπαίκτες τους από τον Φιτσπάτρικ που του δίνει τη δυνατότητα του αρχηγού Τσάκ να κατεβάσει το αμυντικό rebound. Η Άκη πηγαίνει για μια πολύ εντυπωσιακή επίδοση στα rebound. Παίζει και λίγο για τα στατιστικά του που είναι καλά ούτως ή άλλως. Σήμερα δεν χρειάζεται να μας το δείξει σήμερα, ναι, αυτό λέω. Μαύρο και μαζί. Απέναντι στον Ντάλτον, ο Ούκιτς. Ο Κροάτης θα πάρει την πρωτοβουλία, θα κάνει και μια περίτεχνη ενέργεια η οποία του προσπορίζει ένα φάουλ από τον Γκάρι Ντάλτον. 73. Ούκιτς. 3,5 λεπτά ακόμα. Ούκιτς από το πικερό θα εκτελέσει για το 78-66. Όχι. Έχει άλλα 2-3 πιτσιρίκια το Ρέθυμνο.